Καλησπέρα φίλες και φίλοι. Σήμερα θα δούμε μαζί ένα θέμα που αφορά τις πανοπλίες που φοράμε στη ζωή μας. Πολλές φορές μέσα από τα βιώματά μας αναπτύσσουμε συγκεκριμένες σκέψεις και φυσικά συγκεκριμένες συμπεριφορές. Δηλαδή, εάν ως παιδιά μπορεί να δεχθήκαμε κακοποίηση, είτε αυτή ήταν ελεκτική, σωματική, ψυχολογική, συναισθηματική, τότε τι κάναμε? Προσπαθούσαμε να προστατευτούμε με το να μην βρισκόμαστε κοντά στο γονέα εκείνον από τον οποίο μπορεί να εισπράταμε αυτή την κακοποίηση. Και προσπαθούσαμε τι να είμαστε όσο γίνεται πιο πολύ ήσυχοι για να μην προκαλούμε τον γονέα αυτό. Αργότερα στη ζωή μας τι κάναμε? Αργότερα αυτό που κάναμε ήταν να προσπαθούμε να απομακρυνόμαστε από τους άλλους, ώστε να μην μας πληγώσουν. Γιατί η κεντρική σκέψη που αναπτύξαμε στο παρελθόν και την κουβαλάμε και στο παρόν είναι ότι οι άλλοι θα μας πληγώσουν. Επομένως, μάθαμε στο παρόν μας να κρατάμε απόσταση από τους άλλους, με αποτέλεσμα στο τέλος να πληγωνόμαστε και πάλι και να επιβεβαιώνουμε αυτήν την αρχική μας πεποίθηση. Τι μπορούμε να κάνουμε όμως τώρα διαφορετικό? Πρώτα απ' όλα, χρειάζεται να γίνουμε παρατηρητές της ιστορίας που λέμε στον εαυτό μας, γιατί είναι μια ιστορία που βασίζεται σε αυτά που εισπράξαμε από τους άλλους, όχι όμως ιστορία δική μας. Γιατί στη δική μας ιστορία χρειάζεται να δούμε στο παρόν τι είναι αυτό που γίνεται τώρα, τι κάνουμε, απομακρυνόμαστε από τις σχέσεις μας, με αποτέλεσμα στο τέλος να πληγωνόμαστε. Άρα μήπως εάν σε άτομα που εμπιστεύομαι να αρχίσω λίγο-λίγο να ανοίγομαι και αργότερα ίσως να μοιραστώ κάποια συναισθήματα, μονάχα εάν δοκιμάσουμε διαφορετικές συμπεριφορές μπορούμε να δούμε αν τελικά αυτές οι σκέψεις που κουβαλούσαμε από το παρελθόν μας και που τότε μπορεί να μας προστάτευαν, όχι όμως τώρα, αν μας βοηθήσει να δούμε τον εαυτό μας διαφορετικά, να εστιάσουμε στον εαυτό που επιθυμούμε να έχουμε στο τώρα. Ας δώσουμε στον εαυτό μας την ευκαιρία που του αξίζει, θεραπεύοντας αυτές τις πληγές μας, θεραπεύουμε τον εαυτό μας και τον βρίσκουμε ξανά. Να είστε καλά. Γεια σας.